Σωθήκαμε. Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας που υποδεχθήκαμε αγωνιστικά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που θέσαμε τα ζητήματα, έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου, καμία δέσμευση, δεν δεσμεύτηκε ο Υπουργός σε τίποτα. Αποφασίσαμε να φέρουμε τα τρακτέρ εδώ στον κόβο του Αγίου Γεωργίου, στον περιφερειακό δρόμο Ναυπλίου Μυκηνών και συγκεντρώνουμε δυνάμεις, ενισχύουμε τον μπλόκο. Σήμερα έχουμε γενική συνέλευση που θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις. Χαιρετίζουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που βγήκανε με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στους δρόμους και στην Καλαμάτα, κάτω στη Μεσσηνία και στην Νίκαια και στην Άρτα και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, διεκδικώντας στα καυτά ζητήματα και το πλαίσιο που έχουμε να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Σήμερα είχαμε εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιστεύουμε και αυτό εκτιμάμε είναι κάτω την πίεση του αγώνα και κάτω από τις αγωνιστικές διαθέσεις του κόσμου. Προσπάθησε η κυβέρνηση με κάποια μέτρα που θα εξηγήσω και παρακάτω να ρίξει το ηθικό των αγροτών ότι πλέον όλα βαίνουν καλώς. Και να πούμε για τα μέτρα που εξάγγειλε. Εξάγγειλε όσον αφορά την ενέργεια, το αγροτικό ρεύμα, ότι από τους μήνες τους προηγούμενους θα έχουμε μια έκπτωση 80%, που εμείς ζητάγαμε 100% αλλά και μείωση του αγροτικού ρεύματος και θα δούμε πότε θα πληρωθούμε αυτά τα λεφτά, γιατί εμείς ήδη τα έχουμε προπληρώσει. Για το αγροτικό πετρέλαιο, αυτό το θέσαμε και χθες για να έχουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν δεσμεύτηκε η κυβέρνηση. Δίνει μόνο κάποια λεφτά στο 1/3 των αγροτών, ουσιαστικά. Αυτές είναι οι υποθέσεις της. Ενώ την ίδια στιγμή δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο σε μια σειρά κλάδους όπως εφοπλιστές, ξενοδόχους και τα συναφή. Άρα ούτε αυτό το αίτημα ικανοποιήθηκε. Όσον αφορά τις ζωοτροφές, εμείς ζητάγαμε κατάργηση και επιδότηση ζωοτροφών που δεν φαίνεται μόνο για μείωση του ΦΠΑ και για τα λοιπάσματα που ζητάμε κατάργηση του ΦΠΑ. Η μείωση που εξάγγειλε η κυβέρνηση δεν ξέρω αν είναι θέμα τυπογραφικού λάθους. Τα περισσότερα λοιπάσματα που εμείς αγοράζουμε είναι στο 13%. Άρα η έκπτωση από το 24% στο 13% δεν ξέρω σε τι αφορά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά σε ζητήματα του κατώτερου τιμών, ζήτημα του ΕΛΓΑ και με τη σύγκριση που είχαμε χθες με το κύριο Λιγουρέζο, δεν βγήκε κάποιο συμπέρασμα. Άρα η πλειοψηφία των αιτημάτων δεν έχει δικαιωθεί. Βρισκόμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα, στον κόβο, με τα τρακτέρ. Καλούμε και τον κόσμο και τους συναδέλφους αγρότες να βγουν στον δρόμο, γιατί οι ζημιές που έχουν γίνει αλλά και το κόστος παραγωγής παραμένει πάρα πολύ μεγάλο και υπάρχει δυσκολία πάρα πολύ μεγάλη να γίνει η καλλιεργητική περίοδος στο επόμενο διάστημα και θα συντονιστούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα να δούμε τις επόμενες κινήσεις μας.